Δεν καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει, Λετήσια? Πώς, τι, γιατί? Λετήσια, αν δεν σε ήξερα, θα νόμιζα πως θέλεις να καταστρέψεις μια μεγάλη ευκαιρία για την εταιρεία. Όχι, όχι, φυσικά όχι, αγάπη μου, όχι. Αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με κάποιον που δεν τον ξέρουμε. Δεν μπορείς να το αρνείσαι πριν το προσπαθήσεις. Κάνε ένα ραντεβού με το μοντέλο και αφού της μιλήσεις, αποφάσισε αν θα τη χρησιμοποιήσεις ή όχι. Τέλος πάντων, ο πελάτης είπε ότι δεν θέλει καμία άλλη. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο, δυσκολότατο να μας προσλάβει. Δεν είναι έτσι, Λετήσια. Κοίτα, άλλη μια φορά θεωρείς δεδομένο ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε το μοντέλο? Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν θεωρώ δεδομένο τίποτα. Θα δούμε αν όχι. Κοίτα, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι δεν θέλεις εσύ και εγώ να ελευθερωθούμε από αυτή την εταιρεία. Όχι. Όχι, όχι, αγάπη μου, γιατί το λες? Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε την πιθανότητα να κερδίσουμε πολλά λεφτά. Όμως αρνείσαι χωρίς να μου λες ένα βάσιμο λόγο. Ανησυχώ πολύ, Λετησία. Τι σου συμβαίνει? Καλά, Άλντο, εγώ... Ναι? Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να προσλάβω το μοντέλο. Ωραία. Αυτό μου αρέσει πολύ. Είναι μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε. Όχι. Ναι. Όχι, όχι, ειλικρινά, η Ξεβαμένη είναι μια αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Μην είστε τόσο κακές, κορίτσια. Ίσως κάπου βαθιά μέσα της αγαπά τον Ντομάς. Ίσως κάτω, πολύ βαθιά στο ροκιάζο. Πολύ, κορίτσια. Θα μου πείτε το αστείο αργότερα. Α, κύριε Φερνάντο. Ακούστε. Τι? Μόλις σκέφτηκα κάτι. Τι? Υποθέτω ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ξεβαμένη να οργανώσει το γάμο της, Α, όχι, το μόνο που μου έλειπε. Όχι, δεν δέχομαι τίποτα. Ακούστε, όμως η καημενούλα, ίσως η καημενούλα είναι τόσο μόνη, χωρίς ούτε σκυλάκι να της γαυγίσει. Αλλά ίσως να το έφαγε. Α, είσαι κακιά. Κοίτα, είναι η ενδοδέσμη. Τι? Η αίθουσα, τα λουλούδια. Καλά. Μπορώ τώρα να μάθω τι κάνουν αυτές οι αξιοπρεπείς, καθαρές, υπέροχες γραμματείς της κονσέπτος. Σάιμον, εμείς εδώ οργανώνουμε ένα γάμο, κατάλαβες? Ένα γάμο? Γιατί στα οχτωπούτα, την Ξεβαμένη. Την Ξεβαμένη? Ναι! Η μικρούλα Φερέιρα πρόκειται να παντρευτεί? Με ποιον? Με τον Ντομάς Μόρα. Όχι. Κρατάτε με. Αχ, μην υποθυμίσεις, ελπίζω. Κρατάτε με. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη τύχη. Ο έρωτας τριγυρίζει παντού και εγώ δεν έχω εισιτήριο για να ανέβω. Τόση ατυχία, τόση πίκρα, τόσος πόνος. Δεν αντέχω άλλο. Καλύτερα ο Τόμι με την Ιτσίτα. Πάρε το ταχυδρομείο. Αχ, ακούσε με, Σίμον Χωσέ. Πολύ σκληρή. Σάιμον! Έφυγε πάλι. Έφυγε, να δω και τα δικά μου. Αχ, αχ, Μάρσια. Αυτά τα όρνια κοροϊδεύουν εμένα. Έλα, περίμενε. Κάτσε να κλείσω την πόρτα γιατί... Αχ, ευχαριστώ. Λοιπόν, μου έλεγες, Αλήσια... Ότι αυτά τα όρνια κοροϊδεύουν εμένα. Πάλι? Αχ, ναι. Ο ηλίθιος ο Ντομάς Μόρα τους είπε ότι θα παντρευτώ μαζί του. Θα τον παντρευτείς? Αλήσια Φερέιρα Μόρα. Ποιος να το φανταζόταν? Αχ, Μάρσια. Μη το λες με τέτοιο ύφος. Αχ, με τρόμαξες. Τότε γιατί τον παντρεύεσαι, Αλήσια? Αχ, Μάρσια. Δεν ξέρεις? Θέλεις τελικά να με εξευτελήσεις, σωστά? Δεν παντρεύομαι από συμφέρον. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Παντρεύομαι, καλά, λόγω μιας στρατηγικής επιβίωσης. Αλήσια, θα σου πω κάτι σαν φίλη. Σκέψω καλά τι θα κάνεις, γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν άσχημα. Θα πάρω το ρίσκο. Τα πράγματα δεν μπορεί να είναι χειρότερα.
ξέρω. Λέτε, άφησες τα πράγματα να προχωρήσουν πολύ. Όχι, δεν είναι λάθος μου που ο πελάτης θέλει την Αουρόρα για μοντέλο. Ήταν ένα ατύχημα. Η αλήθεια είναι πως ούτε ξέρω που βρήκε τις φωτογραφίες ο Λουίτζι Λομπάρντι. Όχι, όχι, Λέτη. Δεν εννοώ αυτό. Μιλάω για σένα. Πώς. Πώς τι? Λοιπόν, ναι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μέχρι πότε θα συνεχίσεις να κρύβεις το ότι είσαι πολύ όμορφη και όχι ένα τέρας όπως πιστεύουν όλοι? Όχι, δεν έχω τίποτα όμορφο, Καρολίνα. Γιατί το αρνείσαι? Σε είδα, Λέτη, είδα την αλλαγή σου, σε είδα. Όμορφη, υπέροχη. Γιατί δεν βγαίνεις να πεις σε όλους ότι είσαι η Αουρόρα? Όχι, δεν μπορώ. Σου είπα ήδη ότι πάντα ήμουν άσχημη και δεν μπορώ να είμαι αλλιώς. Όχι, δεν θα νιώθω καλά. Πώς το ξέρεις? Δεν έχει αποδειχτεί. Δοκίμασέ το, Λέτη. Ξεκίνα να ζεις σε καλύτερο επίπεδο. Δοκίμασε τη νέα σου εικόνα και συνήθισέ την. Όχι. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta. Γιατί δεν με καταλαβαίνεις, Καρολίνα? Δεν αναγνωρίζω καν τον εαυτό μου όταν υποδύω με την Αουρόρα. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί με τους άλλους, ούτε που θα με δεχτούν? Λέτη, θα τους αρέσεις, όπως και στον Ομάρ Καρβαχάλ. Αχ, όχι, φαντάσου πως θα έρθω στο γραφείο ντυμένη έτσι, όχι. Καλά, όχι, τόσο εξεζητημένα. Αχ, όχι. Καλά, υπόσχομαι ότι θα το ξανασκεφτώ και σε ένα-δύο χρόνια ίσως το κάνω. Όχι. Λέτη, αυτό είναι πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνεις. Τι θα πεις στον πελάτη? Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Λοιπόν, όχι. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση μιας άσχημης. Αχ, κάνε μου τη χάρη, μίλησε με τον Μανουέλ και πες του να πει σε όλους τους υπαλλήλους, αν ρωτήσουν για την Αουρόρα, να πούνε ότι πήγε στην Ευρώπη και ότι δεν θα γυρίσει πίσω ξανά. Και αν ρωτήσουν για την αδερφή της, να πούνε. Στην Ευρώπη? Εντάξει. Ναι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Τι γίνεται? Γεια σου. Επιτέλους, μπορώ να μιλήσω με τη Δεσποινίδα, Λέτη. Είναι δύσκολο για μένα να δεχτώ ότι ίσως χάσουμε αυτό τον πελάτη. Όχι, δεν πρέπει να τον χάσουμε, κύριε Φερνάντο. Το θέμα είναι ότι δεν συμφωνώ σε αυτό σχετικά με το μοντέλο και ξέρετε, δεν έχω διέστηση. Δεν έχω διέστηση και όταν δεν έχω διέστηση, δεν έχω. Γιατί? Γιατί δεν έχω διέστηση. Δεν έχεις διέστηση γιατί? Γιατί έχω τους λόγους μου. Πολύ σημαντικούς, γι' αυτό δεν έχω διέστηση. Έχεις. Εννοώ, πες τους μου, ίσως αν μου τους πεις, μπορεί να σε στηρίξω ή να σε βοηθήσω, αν ξέρω τους λόγους. Να σας πω την αλήθεια. Αχα. Η γυναίκα που παρουσίασε ο Λουίτζι δεν υπάρχει, κύριε Φερνάντο. Α, μάλιστα. Τότε τι είδαμε όλοι, μια οπτασία στην οθόνη? Πώς γίνεται? Έλα, παρακαλώ, εξήγησέ μου. Όχι, καλά. Το θέμα είναι ότι εγώ την ξέρω. Α, η οπτασία είναι αληθινή. Την ξέρεις, καλά. Αν την ξέρεις, θα σου πω πόσο απλό είναι. Σήκωσε το τηλέφωνο, μίλησέ της και προσέλαβε την. Και όλα θα τακτοποιηθούν. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορώ να τηλεφωνήσω. Γιατί? Αχ, κύριε Φερνάντο, όλα αυτά είναι δύσκολο να τα εξηγήσω. Πού τη συνάντησες? Στην τηλεόραση. Πότε? Στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στις εφημερίδες, είναι παντού. Α, καλά, επειδή λένε ότι είναι πολύ όμορφη. Όχι με τίποτα, είναι φρικτή. Η αλήθεια είναι ότι το μακιγιάζ κάνει θαύματα. Α, πολλά, αλλά όχι θαύματα, ε. Με τίποτα μια γυναίκα που δεν είναι ωραία. Καλά, ακόμα και αν βάλει 25 κιλά μακιγιάζ, θα εξακολουθεί να μην έχει ελπίδες. Δεν το λέω για σένα, γιατί για μένα είσαι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Κύριε Φερνάντο, εμπιστευτείτε με, σας βεβαιώ ότι δεν θα χάσουμε τον πελάτη γιατί θα βρω ένα άλλο μοντέλο. Δώστε μου μόνο χρόνο, ναι.